Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και το θέμα μας σήμερα είναι το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Είναι γεγονός ότι οι γονείς συχνά ανησυχούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να κάνουν χρήση αλκοόλ. Κυρίως όμως ανησυχούν για τυχόν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα ναρκωτικά φοβίζουν τους γονείς, καθώς γνωρίζουν γι' αυτά λιγότερα από ότι τα ίδια τους τα παιδιά, και παράλληλα οι ιστορίες που παρουσιάζονται σε εφημερίδες και τηλεόραση εστιάζονται περισσότερο σε εγκλήματα, ασθένειες και θανάτους που προκαλούνται από τα ναρκωτικά. Τίθεται το ερώτημα όμως, ποιος κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών? Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι νέοι να κάνουν χρήση αλκοόλ, τσιγάρων και ναρκωτικών. Μπορεί να τα δοκιμάσουν απλά, για πλάκα, όπως συνήθως εκφράζονται οι νέοι, επειδή είναι περίεργοι ή ακόμη επειδή θέλουν να μοιάσουν στους φίλους τους. Κάποιοι πειραματίζονται με το αίσθημα που τους προκαλεί ο εθισμός. Κάποιοι άλλοι θεωρούν τον πειραματισμό με τα ναρκωτικά απλά σαν μέρος της ανάπτυξής τους. Η επίδραση των ναρκωτικών θα εξαρτηθεί από τον τύπο των ουσιών που χρησιμοποιούνται, την ποσότητα, τη συχνότητα της χρήσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η χρήση αυτή. Οι νέοι άνθρωποι κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών με ποικίλους τρόπους, από το στόμα, τη μύτη, καπνίζοντας ή σπανίως κάνοντας ενέσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι δεν συνεχίζουν τη χρήση ναρκωτικών. Έτσι θα παρουσιαστούν λίγα προβλήματα αργότερα. Πολύ περισσότερα είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα τσιγάρων και την κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ και ο καπνός είναι οι ουσίες που καταναλώνονται περισσότερο. Υπάρχει η τάση να γίνεται ανάμιξη αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Η κάναβη είναι το πιο συνηθισμένο παράνομο ναρκωτικό που προτιμούν οι νέοι μεταξύ 13 και 24 χρόνων. Άλλες ναρκωτικές ουσίες όπως αμφεταμίνες, έκσταση, LSD και ηρεμιστικά χάπια είναι επίσης συνηθισμένες. Η χρήση ηρωίνης και κοκαίνης είναι πολύ περιορισμένη μεταξύ των νέων ανθρώπων. Είναι σημαντικό πως οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι νέοι άνθρωποι να είναι γνώστες των διαφορετικών τύπων ναρκωτικών ουσιών και των επιδράσεών τους. Για να δούμε ποιο είναι το ρίσκο και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από όλα αυτά. Η χρήση όλων των ναρκωτικών ουσιών και το αλκοόλ συμπεριλαμβανομένου, είτε είναι σύντομη είτε είναι παρατεταμένη, δεν πάβει να είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνο να αναμειγνύουμε ναρκωτικά με αλκοόλ. Ο χρήστης δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την καθαρότητα της ουσίας που αγοράζει. Σοβαρές μολύνσεις επίσης μπορούν να εξαπλωθούν από την κοινή χρήση συριγκών ή εξοπλισμού. Ατυχήματα, λογομαχίες και
και καυγάδες είναι πιο πιθανά μετά από την κατανάλωση αλκοόλ ή τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Συχνή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές της διάθεσης, σε προβλήματα υγείας και υπερδοσολογία. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν το παιδί μας κάνει χρήση ουσιών. Η περιστασιακή χρήση ουσιών είναι δύσκολο, φίλοι μου, να γίνει αντιληπτή. Αν κάποιος είναι συχνός χρήστης, η συμπεριφορά του αλλάζει συχνά. Ψάξτε για ανεξήγητα κακή διάθεση, για συμπεριφορά που δεν αρμόζει, δεν χαρακτηρίζει το παιδί, για έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο ή τους φίλους, ανεξήγητη απώλεια ρούχων ή χρημάτων, ασυνήθιστες μυρωδιές, αλουμινόχαρτα. Να θυμάστε όμως ότι καμιά από αυτές τις ενδείξεις δεν δείχνει με βεβαιότητα ότι το παιδί σας είναι χρήστης ουσιών. Τι μπορούν τώρα να κάνουν οι γονείς από την πλευρά τους? Συμμετέχετε όσο είναι δυνατό στις δραστηριότητες του παιδιού σας, ό,τι σχετίζεται με τα μαθήματά τους, με τις παρέες τους, με τους φίλους τους, με τον ελεύθερο χρόνο τους. Μάθετε για τις επιδράσεις του αλκοόλ και των ναρκωτικών. Ακούστε τις απόψεις του παιδιού σας για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά και συζητήστε τις μαζί του. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να πληροφορηθεί για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και να συμπεριφέρεται υπεύθυνα. Η πληροφόρηση, φίλοι μου, είναι ό,τι καλύτερο. Θυμάμαι να συζητάω με το γιο μου σε ηλικία 9 ετών, να βλέπουμε βίντεο σε εκείνης της εποχής, βιντεοκασέτες ήταν τότε, σήμερα είναι ανύπαρκτο είδος, μόνο και μόνο για να βλέπει τις εικόνες αυτών των ανθρώπων και την απόλυτη εξαθλίωση, και μετά τον έπαιρνα από το χεράκι και πηγαίναμε περίπατο κάτω στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μόνο και μόνο για να βλέπει ποιοι είναι οι ναρκωμανείς, πού κοιμούνται, πόσο εξαθλειωμένη είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων. Συζητήστε επίσης με άλλους γονείς, με φίλους, με δασκάλους για τα ναρκωτικά, τα γεγονότα και τους φόβους σας. Τι να κάνετε τώρα σε μια επείγουσα κατάσταση? Αν το παιδί σας είναι αναίσθητο, μιλάμε για περιπτώσεις τώρα που αποδεδειγμένα το παιδί κάνει χρήση ναρκωτικών, καλέστε τις πρώτες βοήθειες. Μείνετε κοντά στο παιδί σας. Γυρίστε το παιδί σας σε πλάγια θέση και βεβαιωθείτε ότι αναπνέει. Σιγουρευτείτε ότι η θερμοκρασία του σώματός του είναι φυσιολογική και όχι υψηλή. Μαζέψτε οποιασδήποτε ουσίες, σκόνες ή χάπια υπάρχουν γύρω του και ενημερώστε τους γιατρούς. Αν το παιδί σας βρίσκεται υπό την επίρρεια ουσιών, τα ναρκωτικά μπορούν να επηρεάσουν ένα παιδί με πολλούς τρόπους. Μπορούν να προκαλέσουν ζαλάδα ή το παιδί μπορεί να έχει παρεστήσεις, να πανικοβληθεί ή να φοβηθεί. Μείνετε παρά αυτά ψύχρεμοι. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να καθησυχάσετε το παιδί. Συμβουλέψτε το να πάρει βαθιές αναπνοές. Χαμηλώστε το φωτισμό, κλείστε την τηλεόραση, χρειάζεται ηρεμία. Καλέστε, όπως είπα και πριν, τις πρώτες βοήθειες, αν η ζαλάδα και η γενικότερη κατάσταση του παιδιού σας χειροτερεύει ή αν αισθάνεστε κι εσείς οι ίδιοι φοβισμένοι. Αν υποπτεύεστε ότι το παιδί σας είναι χρήστης, σιγουρευτείτε, ζητήστε συμβουλές από ειδικούς, από επιστήμονες, ειδικότερα αν αισθάνεστε ότι το χρειάζεστε αυτό.
να είστε ήπιοι, καθησυχαστικοί και έτοιμοι να παράσχετε, να παρέχετε βοήθεια. Να είστε σταθεροί στις απόψεις σας, αλλά να σέβεστε και τον προσωπικό χώρο και χρόνο του παιδιού σας. Συνεχίστε την υποστήριξη και παροχή βοήθειας. Μην μιλάτε στο παιδί σας για τα ναρκωτικά ή για το αλκοόλ όταν είναι πιωμένο. Αυτό που λένε στη γλώσσα τους αυτά τα παιδιά, φτιαγμένο. Μην το κατηγορείτε. Είναι πολύ πιθανό πως θα χάσετε την εμπιστοσύνη του. Πού θα απευθυνθείτε για βοήθεια? Μπορείτε να μιλήσετε εμπιστευτικά στον γιατρό σας ή σε οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία υγείας. Αυτοί μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες για τα κέντρα παροχής φροντίδας, βοήθειας και υποστήριξης της περιφέρειάς σας. Μπορείτε επίσης να μιλήσετε με τους δασκάλους του, με κοινωνικούς λειτουργούς, να απευθυνθείτε σε κέντρα υγείας, σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε ιατροπαιδαγωγικά τμήματα. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν δομές που μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια και να έχετε ανθρώπους δίπλα σας για να σας στηρίξουν. Αυτά για σήμερα. Είμαι η Βάσο Παπά. Αν θεωρείτε ότι βοηθηθήκατε από αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το και με άλλους ανθρώπους. Θα ήθελα να πατήσετε από κάτω το κουμπάκι που γράφει subscribe και φυσικά τα notifications για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Χαρά μου να γράψετε τα σχόλιά σας αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε ή αν έχετε να προσθέσετε κάτι που μπορεί να βοηθήσει όλους μας, είτε μεταφέροντας εμπειρίες γύρω από αυτό το θέμα, είτε οτιδήποτε άλλο νομίζετε ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Να είστε καλά!